Θεματάρα, θεματάρα και με updates μέσα σε τέσσερις μέρες, τα οποία ήρθαν από μόνα τους, τώρα που ψάχνω να βρω στο email μου τις επιστολές παλιά, ε, και είναι θεματάρα και για το ζήτημα που είναι αν δύο άνθρωποι μπορούν να γίνουν ζευγάρι από φίλοι ή κάτι από τα δύο θα χαλάσει, αν δύο άνθρωποι που είναι φίλοι μπορούν να γίνουν ζευγάρι. Αλλά θα δούμε και αυτή την ιστορία ειδικά και το πώς μία κοπέλα ή ένας άντρας θα μπορούσε, αυτό παραμυθιάζεται. Και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στα τέσσερα email που έχει στείλει φίλη. Λοιπόν, θα το πάω ανάποδα σήμερα, θα διαβάσω από το τέλος και μετά θα πάω στην αρχή για να δούμε ότι οι απαντήσεις βρίσκονται μέσα μας και άμα ψάξουμε πραγματικά και άμα ψυχοψαχτούμε και άμα ψυχοεκπαιδευτούμε και άμα κάνουμε δουλειά με τον εαυτό μας μπορούμε να βρούμε τις απαντήσεις και δεν είναι εξαιρετικά καθόλου καλή ιδέα κάθε τρει και λίγο να στέλνουμε μήνυμα στη Θεκλεμπία αυτή την περίοδο γράφει και βιβλίο αλλά και ένα μήνα γράφει βιβλίο είστε πόσες χιλιάδες τουλάχιστον εκατό χιλιάδες άνθρωποι που παρακολουθείτε κάθε μήνα τα βίντεο στο YouTube, παρόλο που μόνο 72.000 είστε εγγεγραμμένοι. Οπότε, αν δεν έχετε πατήσει εγγραφή, πατήστε το κουμπί εγγραφή, κάντε μου τη χάρη, πατήστε το καμπανάκι για να σα έρχονται ειδοποίησει. Και εάν σα αρέσει αυτό το βίντεο, οποιοδήποτε άλλο βίντεο, πατήστε ένα like, ρε παιδιά, και μοιραστείτε το στα κοινωνικά δίχτυα με του φίλου σα και του γνωστού σα, προκειμένου να μεγαλώσουμε ω κοινότητα και να μπορεί το κανάλι μα να είναι βιώσιμο, ώστε να συνεχίζω καθημερινά να ανεβάζω βίντεο. Είμαι η Θέκλα είμαι ψυχολόγος, youtuber, ψυχοεκπαιδεύτερη, ό,τι θες πες το. Λοιπόν, από τη φιλία στον έρωτα είναι το ερώτημα και είπαμε διαβάζω προ τα πίσω. Αγαπημένη μου Θέκλα, καλησπέρα. Σου έστειλα πριν λίγες μέρες κάποια emails, τρία, περιγράφοντας το θέμα που απασχολεί, που με απασχολεί. Ακούω εδώ και μέρες τα βίντεο στο κανάλι σου και ένιωσα την ανάγκη και εγώ να σου πω σε αυτό το τελευταίο mail κάποια πράγματα που νομίζω θα σε βοηθήσουν να κατανοήσεις το θέμα μου. Και θα το ξαναλέω, πάω ανάποδα, θα διαβάζω το τελευταίο email πρώτο για να δούμε ότι οι απαντήσεις βρίσκονται μέσα μας. Πάμε να δούμε λοιπόν ποιε είναι οι πληροφορίες που θέλει να μου δώσει η φίλη για να κατανοήσω το θέμα μου, οι οποίες είναι εξαιρετικά χρήσιμες για να κατανοήσει η ίδια το θέμα της και για να κατανοήσει ο καθένας από εμά ένα αντίστοιχο δικό του θέμα. Προέρχομαι από μια δυσλειτουργική οικογένεια. Δύο νέοι άνθρωποι, εντελώς διαφορετικοί μεταξύ τους, ερωτεύτηκαν, παντρεύτηκαν και έκαναν δύο παιδιά. Λέει το φίλο του αδερφιού της, δεν θα, δεν θα το αποκαλύψω το φίλο, γιατί θέλω να προστατεύσω την ταυτότητα της φίλης, τον την αδερφό αδερφή μου και εμένα. Έζησα πιεσμένα χρόνια μέσα στην ενδοικογενειακή βία. Λυπάμαι πάρα πολύ και η διέξοδός μου ήταν ο αθλητισμός. Εκεί ένιωθα καλά, ελεύθερα, αλλά με όλη την πίεση και τη στέρηση του να κάνει κανείς πρωταθλητισμό. Όμως μπροστά σε αυτό που βίωνα στο σπίτι ήταν πτέσμα στερήσεις και τραυματισμοί και όλα αυτά που θυσιάζει για να, γίνει πρωταθλη... για να γίνεις πρωταθλητής. Η αδελφή μου, να είπα τώρα το φίλο, εντάξει το είπα, δεν πειράζει. Η αδερφή μου για να ξεφύγει παντρεύτηκε και μετά από τέσσερα χρόνια χώρισε. Εγώ πάλι δεν παντρεύτηκα ποτέ, ούτε και ποτέ μου γεννήθηκε η επιθυμία να γίνω μάνα. Εδώ θέλω να τονίσω ότι είναι εντελώς legit, εντελώς νόμιμο, εντελώς φυσιολογικό να μην θέλει μια γυναίκα ή ένας άντρας να παντρευτούν ή να μην θέλουν να γίνουν γονείς. Το λέμε συχνά στο κανάλι μας. Χωρίς βεβαίως αυτό να σημαίνει ότι δεν αγαπώ τα παιδιά. Πραγματικά δεν σημαίνει ότι αν κάποιο αποφασίζει να μην γίνει γονιό, ότι δεν αγαπάει τα παιδιά ή οποιαδήποτε άλλα πλάσματα. Όμω είμαι τη άποψη ότι η μάνα είναι εκείνη που προσφέρει αγάπη, ασφάλεια σε όλα τα παιδιά, όχι μόνο στα βιολογικά τη. Μαζί σου. Συμφωνώ. Βίωσα το αίσθημα τη απόρριψη τη γυναίκα από τον άντρα μέσω τη μητέρα μου. Την βλέπαμε να μαραζώνει και προσπαθούσαμε κι εγώ και η αδερφή μου να τη συμπαρασταθούμε. Ποτέ η ίδια δεν το ζήτησε ή το απέτησε από εμά. Αντιθέτω, έκανε τα πάντα ή έτσι νόμιζε, για να μην καταλάβουμε το πόσο στενοχωρημένη ήταν. Το γεγονό και μόνο ότι δεν χώριζε τον πατέρα σου και σα άφηνε να μεγαλώνετε μέσα σε εκείνο το περιβάλλον, δείχνει ακριβώ την αδυναμία τη να σα προστατεύσει από την οικογενειακή βία. Ο μπαμπά με, με πολλέ εξωσυζηγικέ σχέσει. Και εγώ φτάνω πια στα 50, και όταν γνωρίζω κάποιον θέλω να ξέρω σίγουρα αν είναι εντελώ ελεύθερο. Και καλά κάνει και θα πρέπει να το κάνει αυτό και από τα 20 και από τα 30 και από τα 40, όχι μόνο στα 50. Ακόμη και σε απλή σχέση να είναι, φεύγω. Για παντρεμένο δεν το συζητώ καν. Και πολύ καλά κάνει. Και αυτό είναι καλή ιδέα να κάνουμε όλοι μα. Και να μην απατούμε. Και όταν δημιουργούμε μια καινούρια σχέση, μια καινούρια γνωριμία, να απαιτούμε clean slate, ξεκάθαρη αρχή, να είναι και οι δυο ελεύθεροι παντελώς και διατεθειμένοι να συνδεθούν ο ένας με τον άλλο. Το ξέρω σε κούρασα, σταματάς εδώ, απλώς ένα μην ιστορικό των πληγωμένων, μη ανέμελων παιδικών μου χρόνων και μεγάλου τραύματος που κρατώ καλά κρυμμένο στη ψυχή μου. Καταλαβαίνεις ότι είπα θα κατάθλιψη και εδώ και πέντε χρόνια αναγνωρίζοντας ότι μόνη μου δεν πρόκειται να γιατρευτώ, πήγα σε ψυχίατρο, μίλησα και ακολουθώ θεραπευτική αγωγή. Μπράβο και πολύ καλά έκανες. Ταυτόχρονα διαβάζω, παρακολουθώ και κάνω εσωτερική δουλίτσα με τον εαυτό μου για να τον αγαπήσω, να τον καταλάβω και να τον συγχωρήσω. Και μαζί να προχωρήσουμε αισιόδοξα μπροστά. Σε ευχαριστώ για τη δύναμη που εισπράττω από τα λόγια σου στα βίντεο. Εδώ θέλω να σου πω ότι πρέπει να κάνεις και ψυχοθεραπεία. Είναι τρίπτυχο φιλενάδα. Το πρώτο είναι ψυχοθεραπεία, το δεύτερο είναι ψυχοεκπαίδευση και το τρίτο είναι ψυχοφαρμακευτική θεραπεία όταν χρειάζεται. Θέλω να μοιραστώ εδώ μαζί σας κάτι σήμερα. Ξέρετε ότι κάνω και εγώ ψυχοθεραπεία. Όμως κάποιες φορές έχω αντίσταση στη θεραπεία. Και τον τελευταίο καιρό είχα πολύ αντίσταση, αντιστασάρα. Δεν έβρισκα χρόνο να κλείσω ραντεβού με τη θεραπευτριά μου. Τη έλεγα θα σου πω ποτέ μπορώ κλπ. Και, και, και προχθέ. Καφεδάκι. Τώρα βλέπω την κάμπερα ότι όταν φεύγω από την κάμπερα, α, ότι εστιάζει και εξεστιάζει μόνη της. Και προχθές κάναμε συνεδρία μετά από πάρα πολύ καιρό. Πρέπει να μπορεί να έχει και δύο μήνες να κάνουμε συνεδρία. Ξέρω φταίω, ξέρω έφτεξα. Λοιπόν, και στη συνεδρία συνειδητοποίησα για πρώτη φορά Κάτι το οποίο αποτελεί ένα βασικό στοιχείο της προσωπικότητας μου, του χαρακτήρα μου, του τρόπου με τον οποίο λειτουργώ, το οποίο υπήρχε πάντα εκεί, αλλά προφανώς δεν ήμουν έτοιμη ακόμη να το δω ή δεν είχαμε φτάσει μέσα από τη θεραπεία στο σημείο να μπορέσω να το δω και να το αντιληφθώ, να το πάρω και να αποφασίσω υπεύθυνα να το διαχειριστώ. Τι μάθαμε. Προσπαθούσε η θεραπεύτρια μου και παλιότερα να μου το πει, έλεγαν ότι στεκόμουνε. Τι μου λέει. Με βάζει κάτω και μου λέει. Αυτό η κυρία μου λέει. Τι μα τί, εγώ. Μα εγώ. Μα ξέρει ότι εγώ έχω ένα κανάλι στο YouTube που κάθομαι όλη μέρα και λέω στου ανθρώπου να μην αυτοπαραμυθιάζονται. Ναι, το ξέρω. Μου λέει και πολύ καλό το κανάλι σου και καλά τα βίντεο σου. Όμω αυτοπαραμυθιάζεσαι. Τις λέει, Τι εννοεί. Μου λέει έχει θέμα με την αρχή της καθυστερημένης ευχαρίστησης, το delayed gratification. Θυμάστε όσοι είσαστε στη συμμετοχή που διαβάσαμε και αναλύσαμε το βιβλίο του Σκοτ Πέκ, ο δρόμος ο λιγότερο ταξιδεμένος, που στο πρώτο κεφάλαιο, αν όχι στο δεύτερο, μιλούσε για αυτή τη βασική αρχή, την αρχή της καθυστερημένης ευχαρίστησης, ότι ο άνθρωπος πρέπει να μάθει να περιμένει να πάρει επιβράβευση αργότερα και να μην θέλει αμέτη μου χαμέτη τώρα επιβράβευση να σασάρει που λέμε στην Κυπριακή διάλεκτο, δηλαδή να βιάζεται υπερβολικά, να δίνει με τα μούτρα και να χάνει την ευκαιρία να σταθμίσει καλύτερα μία συνθήκη. Και μου λέει, αυτό συμβαίνει σύνηθως σε παιδιά τα οποία έχουν μεγαλώσει χωρίς όρια ή σε παιδιά που έχουν μεγαλώσει με πολύ αυστηρά όρια, ώστε να, έχουν, να βιώνουν συνεχώς ματέωση και μεγαλώνοντας να μην, αντέξουν άλλοι, να μην αντέχουν άλλη ματέωση, να λένε όχι άλλο κάρβουνο. Ήταν μια στιγμή που σαν να και άνοιξε το κεφάλι μου στα δύο και μπήκε μέσα αυτή πολύ μεγάλη αλήθεια για μένα, η οποία ευτυχώ πλέον... Ε, εφαρμόζει μόνο στις ερωτικές μου σχέσεις. <laughs> το έχω ξεπεράσει αυτό το κομμάτι όσο αφορά στις φιλικές σχέσεις και στις σχέσεις μου με τα παιδιά μου κλπ. Και το παρουσιάζω αυτό στις ερωτικές σχέσεις ότι όταν γνωρίσω κάποιον θέλω αμέτι μου χαμέτι ή να γίνει να μην γίνει κάτι από την αρχή και δεν παίρνω το χρόνο μου να το μελετήσω καλά, να ζυγίσω καλά τα στοιχεία που έχω απέναντί μου και να προσχωρήσω σε μία συνθήκη όταν είμαι σίγουρη ότι είναι και αυτό που μου κάνει και αυτό που θέλω και αυτό που θα είναι υγιές. Πραγματικά μέσω της ψυχοθεραπείας άνοιξα τα μάτια μου και είδα γιατί έχω κάνει όλες αυτές τις ωραιότατες αποτυχίες στις ερωτικές μου σχέσεις μέχρι σήμερα. Και ενώ βρίσκομαι σε μια συνθήκη στην οποία actively, ενεργώ δεν ψάχνω για ερωτική σχέση αυτή την περίοδο. Σα είπα, έχω ένα λογαριασμό στο Tinder, τον οποίο τον έχω απενεργοποιημένο αυτή την περίοδο. Όμω ήταν πάρα πολύ χρήσιμο αυτό που έμαθα και το έμαθα μέσω τη ψυχοθεραπεία. Διαβάζω όλη μέρα βιβλία, γράφω βιβλία, φτιάχνω τα βίντεο εδώ στο YouTube. Ε, αναλύω τις ιστορίες σας Φτιάχνω βίντεο ψυχοεκπαίδευσης Όμως εγώ ίδια δεν πήγαινα στη ψυχοθεραπεία Δεν θα το μαθαίνω αυτό Και τη ρώτησα λέω, τι λέω γιατί νομίζεις Ότι εγώ έχω αντίσταση στον άρθρο στη θεραπεία και μου είπε, φοβάσαι αυτά που θα μάθεις και φοβάσαι αυτά που θα βιώσεις. Και είχε δίκιο, γιατί αναλύσαμε, θα στο ραντεβού μου, που είχα εγώ με την ψυχολόγο μου, και αναλύσαμε ένα περιστατικό που συνέβη και όταν ήμουν παιδί, το οποίο δεν το θυμάμαι εγώ ίδια, αλλά το θυμάμαι όπως το διηγούνταν οι γονείς μου και σε ένα από τα βιβλία μου, νομίζω στο ψυχολογικό πόλεμο το έχω καταγράψει, το περιστατικό που είχαμε πάει με τους γονείς μου να μείνουμε στη γιαγιά για ένα διάστημα και οι γονείς με είχαν να κοιμάμαι μαζί του, γιατί στο σπίτι τη γιαγιά, στο χωριό, δεν υπήρχε ξεχωριστό κρεβατάκι για το παιδί. Και όταν επέστρεψα στο σπίτι μου ενό χρόνου και κάτι, ήθελα να κοιμηθώ μαζί του. Και ο πατέρα μου επέμενε και για ένα ολόκληρο βράδυ με άφησαν να κλαίω και να οδύρωμαι μέσα στο κρεβατάκι μου το παιδικό. Μέχρι που τι 4-5 ώρα το πρωί είχα σκαρφαλώσει στα κάγκελα, αυτό δεν το θυμάμαι εγώ, το λένε οι γονεί μου, και είπα: Μαμά, το παιδί σου θα πέσει, το μωρό σου θα πέσει κάτω. Μάλιστα, είχα πει: Μάμα, το μωριό σου είναι να πέσει κάτω. Γιατί ήμουνα ενό έτου, μου λε, να αρχίσει να μιλώ και δεν μιλούσα καθαρά. Και το θυμηθήκαμε αυτό το περιστατικό, και δεν σα κρύβω ότι κατά το υπόλοιπο τη χθεσινή ημέρα ήμουνα κάπω. Ήμουνα κάπω γιατί είχα προφανώ συναισθηματική αναδρομή, μιλώντα για αυτό το περιστατικό. Όμω, επειδή αυτή η συναισθηματική αναδρομή έγινε μέσω τη ψυχοθεραπεία και με τη στήριξη τη θεραπευτήρα μου, σήμερα νιώθω πολύ καλύτερα. Και έχω αποφασίσει ότι δεν θα ξανά ακυρώσω κανένα ραντεβού και ότι δεν θα ξανακάνω αντίσταση στη θεραπεία. Και σημειώστε ότι κάνω ψυχοθεραπεία από το 1998. 24 χρόνια. On and off. Με αντιστάσεις και όχι αντιστάσεις. Λοιπόν, φίλε Ενάδα, καλή είναι η φαρμακευτική αντιμετώπιση της κατάθλιψης. Είμαι πολύ υπέρ, το ξέρεις. Πολύ καλή είναι η ψυχοεκπαίδευση είπαμε, πατήστε εγγραφή στο κανάλι, μοιραστείτε τα βίντεο με φίλους σας, πατήστε το καμπανάκι να έρχονται ειδοποιήσεις, αλλά είναι απαραίτητη η ψυχοθεραπεία, γιατί εκεί στη ψυχοθεραπεία ειδικά, ο θεραπευτής μαζί με σένα μαθαίνει εσένα. Και μόνο μέσα από τη ψυχοθεραπεία θα πάρεις εξατομικευμένες απαντήσεις στα ερωτήματα που σε καίνε, και σημειώστε το αυτό. Μπορεί να έχει 10 συναντήσει, 10 συνεδρίε, τι οποίε να νομίζει πω δεν υπάρχει καμία πρόοδο ή δεν έχετε φτάσει κάπου και στην 11η συνεδρία, συνεδρία να υπάρχει ένα άλμα. Όπω αυτό το άλμα που σα έχω περιγράψει. Οπότε επιμένουμε στη ψυχοθεραπεία. Και υπενθυμίζω ότι εγώ δεν κάνω θεραπεία, οπότε δεν διαφημίζω κάτι το οποίο μετά θα πουλήσω. Μιλάω ω καταναλωτή, αν επιτρέπετε, ή ω θεραπευόμενη, ω άνθρωπο ο οποίο. Εμ ο οποίος ε, δέχεται ψυχοθεραπεία, ψυχοθεραπεύεται. Λοιπόν, πάμε τώρα στο αρχικό email της φίλης. Καλησπέρα αγαπημένη μου Θέκλα. Καλησπέρα. Ο τίτλος ήταν από τη φιλία στον έρωτα, η γη σχέση κρύβει παγίδες. Χρησιμοποιώ ενικό και ας μου επιτραπεί με όλο το σεβασμό, αλλά σε νιώθω τόσο εκεί ο πρόσωπο. Επιτρέπετε και μ' αρέσει ο ενικός να το χρησιμοποιείτε, γιατί νιώθω πραγματικά ότι είμαστε κοντά. Καταρχά, ένα μεγάλο ευχαριστώ από την καρδιά μου για τη βοήθεια που εισπράττω παρακολουθώντας στο YouTube. Είμαι η Τάδε, λέει το όνομά τη, είμαι 50 ετών και εδώ και 6 περίπου μήνε ξαναήρθα κοντά με έναν παιδικό φίλο. Γράφω ξαναήρθα, γιατί συμβαίνει με αυτόν τον άνθρωπο να γνωριζόμαστε από παιδιά. Υπήρξε εφηβικό έρωτα στο σχολείο, μια σχέση όπω γινόταν τότε στην αθώα δεκαετία του 80, τα πρώτα φιλιά και αγκαλιέ και μέχρι εκεί. Άρα δεν ήσασταν φίλοι. Δεν ήσασταν φίλοι τότε. Τότε φτιάξατε μια εφηβική ρομαντική σχέση. Άρα δεν ήσασταν φίλοι τότε. Τώρα δεν θα δούμε αν γίνατε ποτέ και φίλοι μετά. Είμαστε στην κοινή παρέα από τότε με όλα τα διαλύματα που κατά καιρού συμβαίνουν στι παρέε. Μεγαλώνοντα όλοι μα, αλλάζουν οι προτεραιότητε. Αλλά πάντα θα υπήρχε στοιχειώδες επικοινωνία μεταξύ μα. Χαίρομαι που είχατε παρέα. Εγώ δεν ήμουν, δεν ήμουν μέρο παρέα ποτέ. Δεν τέριαζα. Wouldn't fit. Λοιπόν, τώρα και μέσω των κοινωνικών δικτύων επικοινωνούμε συχνά μέσω αυτών, δηλαδή μέσω Facebook, Instagram κτλ. Αλλά προσπαθούμε να βρισκόμαστε και όλοι παρέα για καφέ ή ποτό. Α, όχι συχνά, αλλά όχι και καθόλου. Με τον άνθρωπο αυτόν πάντα, τουλάχιστον από μεριά μου, σίγουρα από μεριά σου, υπήρχε μια ιδιαίτερη συμπάθεια, πέστω και αδυναμία αλλά ήταν ένα πολύ καλό και ευγενικό παιδί με ήθος και κοινωνική παιδεία, θαυμαστικό. Είχες αυτή τη γνώμη γι' αυτόν. Δεν ήταν. Είχες αυτή τη γνώμη ότι ήταν ένα πολύ καλό και ευγενικό παιδί με ήθος και κοινωνική παιδεία. Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και ένα καλό παιδό, slash όπως έχουμε πει πολλές φορές. Κάποιος ο οποίος φαίνεται πολύ ευγενικός ενώ δεν είναι. Οι ναρκίσεις συνήθως το κάνουν αυτό. Συμπεριφέρονται με φαινομενική ευγένεια ενώ από κάτω είναι αιμοβόροι και θέλουν μόνο να εξουσιάζουν και να παίρνουν. Με αρχές και σωστή συμπεριφορά απέναντι στις γυναίκες. Για να δούμε πώς, ο, αν αυτή η εντύπωση που είχες γι' αυτό ισχύει. Αυτός λοιπόν σπούδασε στην Ελλάδα και δυστυχώς τότε πριν αρκετά χρόνια πήρε την απόφαση να φύγει στο εξωτερικό αφού δεν έβρισκε δουλειά στην πατρίδα στα διαστήματα που ερχόταν, σε κάποιο από αυτά συνδέθηκε ερωτικά με μια γυναίκα μεγαλύτερη του, η οποία και του επέβαλε να ξεκόψει από όλους μας. Χαθήκαμε εντελώς. Δεν το ξέρουμε αυτό αν είναι η γυναίκα που του το επέβαλε να ξεκόψει από εσά και γι' αυτό χαθήκατε. Αυτό δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε. Έτσι σας έλεγε, έτσι άφηνε να εννοηθεί. Εννοείται λόγω δουλειά συνέχισε να ζει στο εξωτερικό, ενώ η σύζυγος με το παιδί του έμεναν στην Ελλάδα. Εμείς μαθαίναμε από τον κολλητό του μόνο αν είναι καλά και δεν ήταν, περνούσε άσχημα γιατί προέκυψε εγκυμοσύνη και την παντρεύτηκε. Έτσι είχε περιγράψει αυτό στη γυναίκα του, ότι τον ξεγέλασε, ότι έμεινε εγκύος επίτηδες, τον το ξεγέλασε, αναγκάστηκε να την παντρευτεί και λοιπά και λοιπά. Πριν κάμποσα χρόνια μάθαμε πως χώρισε. Τώρα τι γάμος ήταν αυτός που ήταν αυτός στο εξωτερικό και αυτή στην Ελλάδα, Αρεά και που μιλούσαμε στο facebook και αφού χώρισε άρχισε να μιλάει με μας περισσότερο. Ως φίλοι του δεν είσαστε φίλοι του, γνωστή του είσαστε. Ο πραγματικός φίλος σε ξέρει πολύ καλά. Γνωστή του είσαστε. Ξέραμε ότι ήταν ένας άσχημος γάμος με ένα ακόμη πιο άσχημο διαζύγιο. Πριν πέντε χρόνια βρεθήκαμε για ένα ποτό η παρέα και εκεί οι δυο μας μιλούσαμε όλο το βράδυ σαν να είμασταν μόνοι. Άνοιξε την καρδιά του και μου μίλησε για όλα όσα είχα συμβεί στη ζωή του. Έλα να δούμε τώρα που άνοιξε την καρδιά του και σου μίλησε για όλα όσα είχα συμβεί στη ζωή του. Τι εντύπωση αποκόμισε για αυτόν τον οποίο περιέγραφε στην αρχή ω ένα καλό παιδί με ήθο, ευγενικό, κοινωνική παιδεία, με αρχέ και σωστή συμπεριφορά απέναντι στι γυναίκε. Είπαμε να πονηρευόμαστε και λίγο. Εγώ όταν ακούω έναν άνδρα να κατηγορεί γυναίκε, δεν λέω πω, πω τον κακομύρι. Πω πω τον κατοικομύρηση με τι μπιπ σε έμπλεξε. Σκέφτομαι πόσο μισογίνης μπορεί να είναι. Αυτό σκέφτομαι. Γιατί ακόμη και αν όντω υπήρχαν ζητήματα με την πρώη γυναίκα σου, δεν βγαίνει για ραντεβού και δεν φλερτάρει και δεν καβλαντίζει. Συγνώμη για την έκφραση, αν δεν έχει ξεπεράσει αυτά που είχε βιώσει μέσα στο γάμο σου και αν δεν είσαι σε ένα χώρο που δεν έχει ανάγκη να κάνει rumination για αυτά, να τα μοιρικάζει. Λοιπόν, Αντί, άνοιξε την καρδιά του και μου μίλησε για όλα όσα είχαν συμβεί στη ζωή του. Αντίκρισα ένα αγρίμι. Αυτό το ευγενικό και τρυφερό παιδί που ήξερα είχε μετατραπεί σε έναν οξύθιμο, εύθυχτο και τιμοπόλεμο άνδρα. Ίσως να τον είδες για πρώτη φορά. Ίσως. Τρόμαξα και κρατήσαμε επαφή αλλά απομακρύνθηκα. Λειτουργήσε τον κατίνστικ σου, λειτουργήσε η σου, την άκουσε αρχικά. Ξαναλέω, όσο προβληματικοί και αν είμαστε, όσο συνεξαρτόμενοι και αν είμαστε, όσα ζητήματα και αν έχουμε, δουλεύει η ευλογημένη η διέστηση, δουλεύει τον κατινστίχτ, εμεί επιλέγουμε μετά να το αγνοήσουμε. Μετά και από μια συνομιλία μας στο Messenger που κατέληξε σε προσβολή προς το άτομό μου, εκεί ξέκοψα εντελώς. Γιατί δεν του πάτησες και έναν μπλόκο. Μπλόκ, παιδιά είναι σωτήριο τον μπλοκ. Γιατί όταν τον μπλοκάρει τον άρχισο και να θέλει να επανέλθει μετά δεν μπορεί να επανέλθει. Τουλάχιστον μέσω του ιδίου μέσου. Και... <laughs> και πάρα πολύ πλάκα. Μου στείλε πριν λίγο καιρό μήνυμα ένα τύπο που μου λέει: Έχω κάνει ψεύτικο Facebook για να σου γράψω, γιατί με έχει μπλοκάρει από τα το αλήθεια. Του λέω: Πότε σε μπλοκάρα. Μου λέει το 2011. Του λέω: Εμπιστεύω με τον εαυτό μου το 2011 και τον ξαναμπλοκάρω και από το ψεύτικο Facebook. Πραγματικά δεν θυμόμουν ποιο είναι. Μου είχε πει ότι μιλήσαμε και ότι του είχα πει ότι ήταν απαράδεκτο, ότι με είπε μισογίνη και εγώ δεν είμαι και τέτοια. Εμπιστεύτηκα τον εαυτό μου το 2011 και τον ξαναμπλόκαρα. Το καλοκαίρι στη γιορτή του έκανα το λάθο εντό εισαγωγικών να στείλω ευχέ. Σέτρωγε και σένα ο κόλο σου. Sorry. Να φας ξύλο. Sorry. 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 Αυτοκαταστροφικότητα. Τυπικές ευγενικέ ευχέ τι το όθελα. Ξεκίνησε εκείνο το φλερτ με καθημερινά μηνύματα στο Viber, να μιλάμε συνέχεια. Σημειώνω ότι ταιριάζαμε πολύ στο χιούμορ και τις απόψεις και συζητούσαμε για πολλά θέματα, κυρίως ψυχολογίας, γιατί μας εξητάρει πολύ ο μαγικός κόσμος του μυαλού, τα απάτητα αυτά μονοπάτια που ανακαλύπτεις μέσα από την ψυχολογία και βλέπεις συμπεριφορές και ανακαλύπτεις νέες οπτικές σε θέματα που θεωρούσες ότι λύσεις άλλες δεν υπάρχουν, να όμως που από μια άλλη οπτική βλέπεις ότι υπάρχουν μπουρδε. Τέτοιε μπλε λιλά και φούξια, Καθρέφτισμα έκανε. Εσύ αυτά μπορεί να τα πιστεύει. Εσύ μπορεί να τα πιστεύει αυτά για την ψυχολογία. Αυτό όχι. Απλώ σου λέει αυτά που ήθελε να ακούσει. Να μην πλατιάζω. Ξεκινήσαμε λοιπόν και αφού ξεκαθαρίσαμε από την πρώτη κιόλα μέρα από μεριά μου, πρώτα ότι αν θα ξεκινήσουμε να μιλάμε, Α ξεκαθαρίσουμε ότι με κρατούσε μακριά του όλα μου τα παράπονα και τι παρεξηγήσει και την προσβολή του απέναντί μου κλπ. Ζήτησε συγγνώμη, hoovering, σε ρουφάει πίσω. Παραδεχτήκαμε ότι αρέσει ο ένα τον άλλον και ζώντα ο ίδιο στην Ελλάδα πλέον, αλλά σε επαρχιακή πόλη και όχι στο κέντρο. Θα βρούμε μαζί τους τρόπους και τις λύσεις για να βρισκόμαστε και να περνάμε χρόνο μαζί. Άλλαξε συνθήκη του παιδιού, ήρθε πίσω στην Ελλάδα, άρα είχε ανάγκη να πάρει κάτι από σένα. Γι' αυτό ζήτησε και συγγνώμη, γι' αυτό και μιλούσε για τα θέματα που μιλάς κι εσύ, γι' αυτό και είχατε τόσα πολλά κοινά. Έκανε mirroring, καθρέφτισμα, Η άρχιση καθρεφτίζου, είσαι εσύ ένα στυλ. Λε, μου αρέσει η ψυχολογία, θα το αρέσει και αυτούν ψυχολογία για να σε τραβήξει, για να σε πείσει ότι είστε ταιριαστή. Βεβαίω, ένιωθε ενοχικά απέναντι στο παιδί του γιατί μεγάλωνε χωρί τον πατέρα του καθημερινά, αλλά τον έβλεπε τρει φορέ το χρόνο που ερχόταν από το εξωτερικό. Και ενώ είπαμε να μην βιαστούμε, αλλά να το ξεκινήσουμε αργά και σωστά και δεν μα βίαζει ο χρόνο, ξένα μήνα περίπου, εκεί που θα ερχόταν κλεφτά για να ειδωθούμε από κοντά, μένει άνεργο. <laughs> Μήπως ήταν και από πριν. Εγώ πιστεύω ήταν και από πριν. Απλώς μετά θα στο το Γυρνά Αθήνα στο σπίτι του, μένει μόνος και με ενημερώνει ότι η πρώην γυναίκα του του έδωσε το παιδί γιατί αφού δεν θα είχε λεφτά για διατροφή να συντηρήσει ο ίδιος το παιδί του. Και εδώ ξεκινά το δράμα. Όχι, το δράμα ξεκίνησε από εκεί που του στείλες χρονιά πολλά. Άνεργο, σε αναζήτηση εργασία, έξοδα να τρέχουν, με το παιδί συνέχεια να μένουν μαζί, να μην υπάρχει χώρο και χρόνο για μένα ποτέ παρά μόνο με μηνύματα καθημερινά, συνέχεια, αλλά μέχρι εκεί μόνο μηνύματα. Εννοείται ότι όσο περνούσε ο καιρό, η ψυχολογία του έπεφτε συνέχεια. Απογοητευόταν γιατί έστελνε βιογραφικά και ή δεν το απαντούσαν ή του έλεγαν ότι ήταν υπερπροσοντούχο, overqualified. Και μου έλεγε ότι ευτυχώ που υπήρχα και εγώ και δεν είχε καταρρεύσει. Μα είχε δωρεάν ψυχολόγο άνθρωπο. Ένα κλικ στο Viber απόσταση, τζάπα και βερεσέρα τα ακού όλα να στηρίζει. Κατέρεα εγώ όμως, και αφού μπερδεύτηκαν τα συναισθήματα του έρωτα και της φιλίας. Φιλία δεν υπήρξε ποτέ. Φιλία δεν υπήρξε ποτέ και έρωτας δεν υπήρξε ποτέ από τη δική του πλευρά. Αισθάνθηκα ότι ως φίλη όφιλε να του συμπαρασταθώ. Ως μια γυναίκα όμως που της άρεσε και ενδιαφερόταν ερωτικά για αυτόν τον άνδρα δεν υπήρχε παραμικρή ανταπόκριση. Ούτε φίλος σου ήταν, ούτε εραστή σου. Σε χρησιμοποίησε. Σε χρησιμοποίησε για να διαβεί το δύσκολο διάστημα συναισθηματικά. Ναι, ήταν εκεί. Ναι, κατά και μου έλεγε ότι θα νιώθω αφιβολίε και, και ότι με κοροϊδεύει, αλλά όχι, δεν ήταν έτσι. Όχι, έτσι ήταν. Σε κοροϊδεύε. Σε ήθελε. Ήθελε αυτά τα καλά που του έδινε, αλλά αυτό δεν ήθελε να δώσει τίποτα πίσω. Δεν μπορούσε να ανταποκριθεί σε έρωτα και σχέση, όντα άνεργο που δεν υπήρξε ποτέ πρωτόγνωρο συνέστημα και δεν μπορούσε να το διαχειριστεί με μία πρώην σύζυγο που το ασκούσε πίεση μέσω του παιδιού και λοιπά. Τέτοιες μπλε φούξε, και πορτοκαλί. Σε ήθελε απλώς για να τον ενθαρρύνει. Μετά από δύο μήνες που πια δεν άντεξα, του έστειλε ένα μήνυμα και του έγραψε όλα αυτά που ένιωθα. Δεν ήμασταν ξένοι για να ντρέπετε. Δεν βγήκαμε ούτε μια φορά για έναν καφέ να πούμε αυτά που λέγαμε με μηνύματα, αλλά από κοντά. Άρα, να υποθέσω και εγώ ότι με κοροϊδεύε. Πάντα υπήρχε χρόνο άπλητο για το παιδί του, για μένα δεν βρέθηκε ούτε ένα μισά ώρα. Όχι, βέβαια, μάνα μου, γιατί δεν ήθελε να κάνετε σχέση. Ήθελε να σε έχει εκεί να το στηρίζει. Ελπίζω να μην το δώσει και λεφτά, πραγματικά. Σαφή απάντηση δεν πήρα. Σταμάτησα, δεν ξαναέστειλα και μετά από δύο εβδομάδε μου ήρθε μήνυμα ότι βρήκε δουλειά. Άτερε, Χάρηκα φυσικά, του ευχήθηκα και με βγαίνει, αλλά μαζεμένη πια κι εγώ. Απαντούσα μόνο τα λάμβανα μήνυμά του. Εγώ δεν έστειλα από μόνη μου και καλά έκανε. Και σιγά σιγά, μετά από τρει εβδομάδες έρχεται και με ξανατουμπάρει. Σωστά δεν το έγραψα. Ένα τύπο χαρούμενος που ξαναέβρισκε τα πατήματά του, Είπα και εγώ να κάνω υπομονή και να ανοιχτό λιγάκι, να του δώσω το ερέθισμα ότι δεν άλλαξε κάτι και επιτέλου να ειδωθούμε από κοντά. Δηλαδή, όλο αυτό ήταν μηνυματική. Εντό αγωγικών φιλία και εντό αγωγικών σχέση. Μηνυματική όλη αυτή η φάση. Δεν είχε χρόνο το αγόρι να βρεθείτε από κοντά. Μιλούσαμε πάντα με μηνύματα και ξεκίνησαν τα υπονοούμενα διακριτικά από μεριά του. Ναι, ήταν διακριτικά για να μην πάρει ευθύνη. Να πάρει εσύ την ευθύνη. Να σου πει: Εγώ, διακριτικό, εγώ δεν εννοούσα. Διακριτικά κι εγώ απαντούσα, θα κλαμπόθελε. Εγώ θα του θέλα τι θε. Τι είναι αυτό που γράφει. Σε με γουστάρει, νιώθει ερωτικά για μένα, θε να ξεκινήσουμε μια ερωτική σχέση, Όχι διακριτικά αυτό, διακριτικά κι εγώ και διακριτικά να τρώω το χρόνο μου και δια, διακριτικά να ταλαιπωρούμε. <Και> Αλλά ένα βράδυ δεν άντεξα όλο η γυναίκα και του είπα ότι θέλω να ξέρω τι στα κομμάτια συμβαίνει. Θέλει, παίζει, καυλαντίζει, τι, καλά έκανε και άργησε κιόλα και επειδή εγώ τον θέλω δεν μπορώ να παίζω. Δεν απάντησε και δεν πιστεύω ότι θα απαντήσει δηλαδή. Ήμουν απότομη, μπορεί. Αγάπη μου δεν απαντάει γιατί δεν τον συμφέρει να απαντήσει. Υπάρχει στην Κύπρο μία παροιμία που λέει «Απουρέσι και περνά σε σαιρετά στο Παναήρι επαρτών και όσα σου δώστον». Δεν την είπα σωστά. Τέλο πάντων, λέει: Αν κάποιο άνθρωπο του μιλά και δεν απαντάει, πάρ του στο πανηγύρι και πούλει τον όσα όσα. Δεν αξίζει ένα άνθρωπο που δεν απαντάει. Και αναφέρεται σε αυτό το ψυχολογικό όπλο τη τιμωρία τη σιωπή. Κουράστηκα όμω και φοβήθηκα η αλήθεια. Να γίνω μαξιλαράκι στο εγώ του και μετά από κανένα εξάμεινο που αν και ίσω να μάθαινα ότι πήρε τα πάνω του και βρήκε άλλη, ξεκάθαρα. ξεκάθαρα. Γιατί συγγνώμη, αλλά εμένα δεν μπορούσα να πιστέψω ότι θα με ήθελε. Όχι γιατί δεν αξίζω, αλλά γιατί τόσο καιρό είχε την ευκαιρία και δεν το έκανε. Αυτά. Τελικά μπορεί μια φιλία να γίνει έρωτα. Ναι, μπορεί. Αλλά να είναι φιλία. Δικιά σα δεν τα φιλία. Αυτά. Χίλια ευχαριστώ και μόνο που διάβασα αυτά που βγήκαν από την ψυχή μου. Και αποτυπώθηκα στο email. Φίλιά, πολλά σου εύχομαι και κάθε καλό. Και μετά έρχεται και η εξή διευκρίνηση. Διευκρινήσεις. Του συμπαραστάθηκα όσο κανεί άλλο το αναγνώρισε, το παραδέχτηκε και μου το είπε. Μόνο ότι το αναγνώρισε, το παραδέχεται και το λέει, δεν σημαίνει κάτι. Δεν σημαίνει κάτι. Γιατί αυτό ήξερε και ήταν ξεκάθαρο ότι είχε ερωτικέ βλέψεις και δεν σου το έλεγε. Ξέρει, εγώ δεν σε βλέπω ερωτικά. Οπότε, αν θε να το κάνει αυτό, αλλά να μην ελπίζει σε κάτι ερωτικό, δε το είπε. Γιατί. Θα έχανε την τροφοδοσία που του έδινε στην αρκισιστική παροχή, το ναρκισistic supply. Αισθάνθηκα <φυ> ηλίθια μετά από τόσο καιρό και στα τόσα χρόνια φιλία μα, σου ξανατονίζω: Δεν είχατε ποτέ φιλία με αυτόν τον τύπο. Μια σχέση πήγατε να κάνετε και από την αρχή δεν τσούλησε. Και του το είπα ότι σεβόμενο τη φιλία μα και εμένα σαν άνθρωπο, αν σου πέρασε, αν ήταν ενθουσιασμό, είμαστε μεγάλοι άνθρωποι, μιλάμε με ειλικρίνεια, σεβόμαστε ο ένα τον άλλο και εμπιστευόμαστε ο ένα τον άλλο. Ήταν το τρίπτυχο της συμφωνίας που κάναμε όταν ξεκαθαρίσαμε στην αρχή της επανασύνδεσης. Να το πω, να το πεις, ότι καθρέφτησε. Είδε, πήγε εσύ και έκανε συμφωνία να μιλάμε με ειλικρίνα, να σεβόμαστε ο ένα στον άλλο και να εμπιστευόμαστε ο ένα άλλο. Και, και αυτό σου είπε ναι και ναι και ναι και ναι, και γιατί ήθελε την τροφοδοσία την τώρα τον αρκισιστικό supply, την αρκισιστική παροχή που θα του έδινε. Και θα μπορούσε να μου το πει. Έτσι του είχα πει, και πριν τρει μήνε, που απάντησε σαφή, δεν πήρα και εξαφανίστηκα. Θα ήθελα να γίνει κάποιο vlog για τι περιπτώσει που δύο άνθρωποι μπορούν να γίνουν ζευγάρι από φίλοι ή κάτι από τα δύο θα χαλάσει. Και ποιοι οι φόβοι των δύο να προχωρήσουν σε σχέση. Μήπω από φόβο ότι θα χαλάσει και η φιλή αγάπη μου δεν είχε φιλία, σε εκμεταλλευόταν. Και πώ διαχειριζόμαστε τέτοιε περιπτώσει. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, το τελευταίο ημίρ σα το διάβασα. Τελικά ήταν τρία δίπλα. Καταρχά. Δεν ήταν φιλία. Εντάξει, η κοπέλα στο τελευταίο email, το οποίο διάβασα πρώτο, μα είπε ξεκάθαρα του λόγου για του οποίου λειτουργεί είναι εξαρτώμενα. Λειτουργεί με χαμηλή αυτοεκτίμηση και αν έχετε τα ψίχουλα. Γιατί έχει μεγαλώσει σε ένα εξαιρετικά κακοποιητικό περιβάλλον και γιατί δεν έχει κάνει ποτέ ψυχοθεραπεία για να τα ξαναβρει με τον εαυτό τη. Ευτυχώ παίρνει αντικαταθλιπτική θεραπεία για την κατάθλιψη. Ευτυχώ κάνει ψυχοεκπαίδευση. Αλλά πρέπει να κάνει και ψυχοθεραπεία. Δεύτερο, δεν ήταν φιλία αυτό το πράγμα. Δεν ήταν. Τι σημαίνει φιλία. Φιλία σημαίνει δύο σύνδεση, μία σύνδεση δύο ανθρώπων αγαπητική που ο ένας άνθρωπος να επιθυμεί την παρέα του άλλου ανθρώπου, ο ένας άνθρωπος να εκτιμά τον άλλον άνθρωπο, ο ένας άνθρωπος να σέβεται τον άλλον άνθρωπο, ο ένας άνθρωπος να έχει ενσυναίσθηση για τον άλλο άνθρωπο και να υπάρχει ισοτιμία. Να μην είναι μόνο δίνω δίνω ο ένας και παίρνω παίρνω ο άλλος. Να υπάρχει ένα πάρε δώσε. Η φιλία είναι όπως μια ερωτική σχέση χωρίς το σεξουαλικό ερωτικό κομμάτι. Εάν δύο άνθρωποι έχουν επιτύχει να έχουν μια πραγματική φιλία, να υπάρχουν δηλαδή όλα αυτά τα στοιχεία που προανέφερα, ο, σεβασμό, ο η αλληλοεκτίμηση, η ισοτιμία, η αμοιβαιότητα, η ειλικρίνεια, η εντιμότητα, η αυθεντικότητα, να είσαι πραγματικά ο εαυτός σου και να εκφράζεις αυτά που πραγματικά νιώθεις και θέλεις, η ειλικρίνεια, η υγιής επικοινωνία. Εάν αυτοί οι δύο άνθρωποι δημιουργήσουν ερωτική σχέση, αυτή η σχέση θα πάει πάρα πολύ καλά. Αυτή η σχέση θα πάει εξαιρετικά, υπέροχα. Γιατί είναι ό,τι πιο ιδανικό. Ήδη δύο άνθρωποι που είναι πραγματικά φίλοι έχουν χτίσει μεταξύ τους το οικοδόμημα της σχέσης και έρχεται μετά κερασάκι στην τούρτα ο έρωτας η ερωτική έλξη, το σεξουαλικό ερωτικό κομμάτι που συμπληρώνει μια τέλεια σχέση. Εγώ δεν είμαι καθόλου εναντίον του ότι μια φιλία, πραγματική φιλία, αληθινή φιλία, μπορεί να μετατραπεί σε μια εξαιρετική σχέση. Μαλακίε στο τετράγωνο, με συγχωρείτε για τη γλώσσα μου, μπίπ, 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 λένε αυτοί που λένε, ξέρει, εγώ φοβάμαι να μην χαλάσει η φιλία μας Και γι' αυτό το λόγο δεν θέλω να κάνουμε σχέση. Όχι αγάπη μου, δεν σε γουστάρει, δεν σε θέλει. Είναι δικαιολογίες αυτά τα πράγματα. Όταν είσαι πραγματικά ερωτευμένος και γουστάρεις πραγματικά έναν άνθρωπο, τον καραγουστάρεις, σε φτιάχνει, σε... Ξέρετε τη λέξη θέλω να χρησιμοποιήσω, καταλάβατε τι εννοώ, υπάρχει ο έρωσης και τον ξέρει και καλά αυτόν τον άνθρωπο και είσαι σίγουρο για το ποιόν του και τον εμπιστεύεσαι και έχει δοκιμαστεί σχέσει μέσα στα χρόνια, τι τέλειο να κάνει σχέση ερωτική. Τι πιο ωραίο. Προσπαθώ να σκεφτώ τώρα τη φιλία μου με την Αριστορή. Ξέρετε εδώ στο κανάλι ότι έχω μία φίλη η οποία είναι ψυχολόγος, είναι συνάδελφος και είμαστε φίλοι 12 χρόνια. Φίλες 12 χρόνια. Και την έχω φέρει πολλές φορές ως παράδειγμα ότι είναι η πρώτη, κατά τη γνώμη μου, υγιής φιλία που έχω δημιουργήσει ως ενήλικας. Και σκέφτομαι τώρα ότι αν είχαμε έναν ομοφιλοφιλικό ερωτικό προσανατολισμό και οι δύο, και αν ήμασταν single και οι δύο, γιατί η Αριστονική είναι παντερμένη, εγώ δεν είμαι πλέον, θα κάναμε την τέλεια σχέση. Όμως <laughs> είμαι straight, Τι να κάνουμε κύριε straight, Τι να κάνουμε. Με χίλια προχωρά μια πραγματική, αληθινή, αυθεντική φιλία σε σχέση εάν υπάρχει ερωτική έλξη και από τι δύο πλευρέ και ταιριάζουν οι ερωτικοί προσανατολισμοί και είναι και οι δύο σύγκολ. Διαφορετικά, κάνει μια πλατωνική σχέση με τον Λάκη. <laughs> <laughs> λοιπόν, αυτή είναι η γνώμη μου. Είναι προφάσει εναμαρτίε. Και είναι δικαιολογίε. Το φοβάμαι μην χαλάσει η φιλία μα και δεν θέλω να χαλάσει η φιλία μα. Και δεν θέλω το ένα και δεν θέλω το άλλο. Όχι μάνα μου. Όχι μάνα μου. Δεν θες. Δεν γουστάρεις. Ένας που πραγματικά γουστάρει προχωρεί. Και χαίρεται να υπάρχει και ένα υγιές υποβαθροφιλία. Στην περίπτωση της κοπέλας δεν υπήρχε η υγιές υποβαθροφιλία. Λοιπόν, εδώ αυτή τη στιγμή θέλω να σας υπενθυμίσω ότι στην αρχή αυτού του βίντεο που κράτησε 37 λεπτά διάβασα το πρώτο mail της κοπέλας και μετά διάβασα το τελευταίο mail της κοπέλας και μετά διάβασα τα δύο πρώτα, το τρίτο mail και μετά τα δύο πρώτα και να σας υπενθυμίσω ότι οι απαντήσεις υπάρχουν μέσα μας. Φτάνει να ψάχνουμε, να κάνουμε δουλίτσα και η δουλίτσα χρειάζεται όχι μόνο ψυχοεκπαίδευση αλλά και ψυχοθεραπεία ταυτόχρονα. Σας φιλώ, σας χαιρετώ, γεια σας! Μα. Έλα χαιρετήσεις τον κόσμο, έλα εδώ, έλα εδώ. Σήκω πάνω, σήκω πάνω να χαιρετήσει και πε του, η ώρα είναι 12 παρα 20. Και η μαμά κάνει βίντεο. Ναι! Και είναι τσικροπέμπτη που θα ανέβει το βίντεο. Καλά τσικνίσματα. Μ. Σ' αρέσει το φως μα. Λάκι, λάκι. Λάκι, λάκι, είσαι πολύ γελιστεράκι. Τι θα φας από ψελάκι; κοψίδια. Για yeah. Το βίντεο αυτό ανεβαίνει yeah. την 5η 16 Φεβρουαρίου 2023, που είναι και έτσι κνούτη και γι' αυτό. Γεια! Yeah. Yeah.